Αφού μιλήσαμε με τον Ρένο, ήρθε η ώρα τώρα να φέρουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιδί. Όχι σε τον Ρένο, όχι σε τον Ρένο, μα ακούσε ο Ρένο, θα με τσακίσει. Ένα πάρα πολύ ωραίο αγόρι, ένα πολύ καλό τραγουδιστή, έναν επαγγελματία. Τι, βασκεμπολίστα, ξέρεις. Βέβαια, στο παλαιό φάλερο. Τον Παπαλουκά να φέρουμε, ποιον. Τον Κώστα το Μαρτάκι. Τον Κώστα το Μαρτάκι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας, καλό το. Τι γυναίκα έχεις, τι γυναίκα έχεις. Τι γυναίκα έχω. Εσύ έχεις. Παραλίγο να με την πάρω. Πού το περίμενα. Τέτοια γυναίκα δεν έχω. Ένα ζέσταμα, κάτι. Ναι, αυτό μου το κουμπί και μέσα. Έχεις γυναίκα. Έτσι το πάω. Πού το περίμενα. Έχεις κάποια που την κρύβεις. Όχι, δεν κρύβομαι γενικά. Τι, σόλο κλαρίνο είσαι τώρα. Ναι. Και πώς τη βγάζεις. Όπα, δεύτερη ερώτηση. Πώς τη βγάζεις. Ωραία, γιατί δεν θέλω να μιλήσω για επαγγελματικά σου. Πες πώς τη βγάζεις, θα μιλήσω και τώρα αντρικά. Τη βγάζω, τη βγάζω. Καταρχήν τώρα το τελευταίο δεν προλαβαίνω ούτε... Εγώ παρέα θα κάνω με τον πόνο μου, μιλάτε αφήστε τον πόνο μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Το Σάββατο το πρωί τι κάνεις. Σάββατο το πρωί, 10:30. Κοιμάμαι. Μπορείς να ξυπνήσεις 10:30. Γιατί σε θέλω για κλείσμα. Γιατί μου κάνεις τον μπασκετμπολίστα. Παίζω μπασκετμπολίστα. Έλα, αυτό λέω. Διαβάζω ότι έχεις πάει και στη Βουλιαγμένη. Κανονικά, ναι. Και παίζεις κανονικά σε ομάδα. Σε βάζουν μέσα ή σε πάγκος. Όχι, παίζω, εντάξει. Τι θέση παίζεις. Δύο. Διαρρή. Τι έχεις και τρίποντο. Αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, πάμε στοίχημα. Τρίποντα. Ό,τι θες, όποτε θες. Σάββατο πρωί, 10:30. Όχι 10 η ώρα, μου δουλεύω το πρώτο βράδυ. Θα έρθω και να τα χάσω όλα. Να χάσω και το ρόλο, δεν προλαβαίνει. Κατάλαβες, δεν μου σου έκανε Τζέννη για πασχημπολίστας. Εμένα μου κάνει για πολλά πράγματα, αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Οπα. Κατάλαβα. Έχεις από τη μια μεριά με το Ρένο να παίζεις τώρα, έχουμε και το Μαρτάκι. Να φύγω. Μπορεί να είναι τραγουδιστής, μπορεί να είναι αθλητής, είναι πολύ ωραίο παιδί. Αυτό εννοούσε, Τζένι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τι να σου πω. Θες να ολοκληρώσεις με τον Κώστα. Πέτρο μου σήμερα λίγο το. Σε παρακαλώ, με κάνεις και ντρέπομαι εγώ. Έλα ρε. Λοιπόν, πες μας καταρχήν πώς είναι η συνεργασία σου με Νατάσα και Θεοδωρίου και Ρόκο. Είναι πάρα πολύ. Κέντρο Αθηνών και η Θωμαία Πέργη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ καλό το πρόγραμμα. Εσύ πήγε. Καταπληκτικό. Ανέβηκε πίστα πάλι. Όχι, αυτή τη φορά δεν μ' ανεβάσαμε. Βάλαμε δε... καγκελάκια. Είχαμε πίσω, δεν ανέβηκε πάλι. Είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τρομερή χημεία και σε όλα αυτά που λένε, αλλά όντως υπάρχει. Με την Νατάσα έχω ξαναδουλέψει, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που δουλεύουμε με την Νατάσα. Έχουμε τρομερή σχέση. Με το σεξε φίλιο... μαμά η Νατάσα. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Έχουμε φιλική, ωραία σχέση. Δηλαδή, λέτε και ατάκες και τέτοια, ε. Πέφτουν, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γάλε, αγόρι μου. Και με το Στέλιο μου γράψε τα καλοκαιρινά, τα αγαπώ. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και έρχονται και άλλα τραγούδια. Είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε σε σχήμα. Με τη Θωμαία, πώς το βλέπεις, ωραίο κορίτσι είναι. Το πιο ωραίο. Το έχει πει, τι γουστάρει. Το ωραίο. Το έχει πει. Ωραίο ζευγάρι. Έχω πει ότι είναι το, από τα πιο ωραία κορίτσια που υπάρχουν στην ελληνική μουσική βιομηχανία. Είσαι καλή να τσιμπιμπούμ στα βιβλία. Το πιστεύω κι εγώ. Δεν σου μπήκε καμιά φορά στο μυαλό, μπα και. Τι να μου πει, έχει αγόρι, τι να κάνει. Α, έχει αγόρι, το μάθαμε. Εγώ δεν χώνομαι. Μπράβο, αδερφέ μου. Είμαι από αυτά που δεν μου αρέσει να μου κάνει. Περίμενε. Εγώ περιμένω. Όπω λέει ο Κινέζη, περιμένει το πτώμα του εχθρού σου να περάσει από το. Κάτσε, περίμενε. Αυτό ήταν ανάμεσα σε σχέσει. Εκεί στο. Στο διάστηχο, δεν πήγες να κάνεις καν αυτό. Δημήτρη. Θα φύγω. Άμα θες. Ρωτήσω να πας. Δεν μου λες. Με έχεις μπερδέψει. Η φατσούλα σου, την οποία τη βρίσκω πάρα πολύ όμορφη. Και δεν είναι ότι. Ωραία, και εγώ. Όσο πιο ωραία είναι να το ακούσω από τον ένα από του πιο ωραίου. Δεν φοβάμαι. Πιστεύω ότι είναι τα πιο ωραία. Το νούμερο 2. Στη μουσική βιομηχανία όπως το είπες. Με παραπέμπει σε pop, αλλά σε βλέπω να το παίζεις και λαϊκά. Δηλαδή. Σιγά σιγά γιατί το Μάιο αυτό. Θα γίνω 30. Δεν μπορώ, όχι ότι γέρασα. Σοβαρά. Θα γίνεις 30. 30. Τι λέρε. Ήδη έχω αρχίσει και κάνω έτσι λίγο πιο λαϊκά πράγματα. Ξέρεις, και μου... θα κάνω κι άλλα πιο λαϊκά. Γιατί δεν θέλω να φτάσω 60 χρονών, 70 και να μαζί τα κόμματα. Μου δίνεις την εντύπωση ότι γενικά έχεις αποφασίσει λίγο να το σκληρύνεις. Και το ρεπερτόριο λίγο, και τη φάση σου και το πώς είσαι. Μα και σαν άνθρωπος μέσα μου οριμάζω και εξωτερικά οριμάζω, οπότε δεν μπορώ ρεπερτοριακά να μένω στάσιμο. Σωστά. Δίκαιο. Όχι ότι αυτό που κάνω δεν το αγαπάω και δεν μ' αρέσει. Εννοείται, με αυτό αναδείχθηκα, με αυτό με αγάπησε ο κόσμος. Λέω και αυτό, αλλά θέλω να λέω και κάποια άλλα πράγματα. Εγώ να σου έκανα και ελληνικά και παγκόσμια. Παιδιά που είναι σαν και εσένα, με το look το δικό σου, με αυτό.
προσπαθούν να είναι στην pop όσο πιο πολύ κοντά μπορούν. Και το λέω παγκόσμια. Γίνεται, γιατί όμως, γιατί αν θες τα κοριτσάκια τα αυτά, ας πούμε, τραβιούνται από αυτό το θέμα. Γιατί όπως οι γυναίκες είναι γριεμένες με το. Πια στις μέρες μας δεν μας άνοιξαν καθόλου. Οι άντρες δεν θα ουρλιάξουν. Δεν ουρλιάζουν οι άντρες από κάτω από μια ωραία γυναίκα. Τα κορίτσια. Ρίχνουν λουλούδια οι άντρες. Ναι, άλλο. Άλλο λουλούδι. Κάνουν, εντάξει, το είναι ωραίο για το κορίτσι. Ναι, αλλά οι γυναίκες τι κάνουν όμως. Ουρλιάζουν. Οι γυναίκες ανεβαίνουν και πάνω κιόλα. Δεν έχουν κανένα. Πάνω σου. Εννοείται. Και πάνω. Στην πίστα και η πίστα τώρα στο μαγαζί η σκηνή είναι πολύ ψηλή. Α το είπα γιατί δεν δώσα να ανέβουν, ήμουν έτσι. Ανεβαίνουν. Προσπαθούσε να ανέβει. Όχι, κάτσε πίσω κι εσύ. Αλλά τι ελάχιστε περιπτώσει που δεν. Μα πια μετά από αυτό που έκανε. Το βάζουν πίσω τα μαγαζιά. Δεν αρέσει γιατί παίρνει ζώνη Ουγγαρέζο. Είναι ζώνη Ουγγαρέζο 3-3 στρώματα πίσω. Οπότε τα λαϊκά σε τρεβάνε. Ναι. Και στο λαϊκό, στο μαγαζί, κάνω και λαϊκό πρόγραμμα και νιώθω αλλιώς. Γουστάρω πάρα πολύ. Είναι πιο ερωτικά τα λαϊκά. Είναι πιο μιλάνε πιο άμεσα. Ναι. Στην καρδιά, στο μυαλό σου, στην αίσθημα γενικά. Μπορείς να αγγίξεις τον άλλον πιο πολύ από ένα pop που σου προκαλεί περισσότερο χαρά και κίνηση. Ενώ το λαϊκό... Ναι, μωρέ, από μία ώρα και μετά. Ναι, και δεν μπορείς τώρα στις 3 η ώρα που έχει πιει και ο κόσμος ένα ποτήρι παραπάνω να ακούσει η μαμασίτα. Θέλει να ακούσει πιο. Πιο. Και θέλω να έχω και αυτό το κομμάτι. Να σου ρωτήσω κάτι για τη συνεργασία σου. Είναι μια ερώτηση που κάνουν στα interviews για όταν θες να πας σε πολυεθνική. Αν έπρεπε να είσαι. Δεν θέλω να πάω σε πολυεθνική. Όχι, και μ' άρεσαν ερώτηση γι' αυτό θα την αντιγράψω. Αν είσαι εγκλωβισμένο σε ένα αεροδρόμιο ανάμεσα σε πτήσεις για 6 ώρες. Ναι. Και δίπλα σου θα ήθελες να κάθεται η Νατάσα Θεοδωρίδου ή ο Στέλιος Ρόκος. Σε αεροδρόμιο έχει συνήθως είναι τριπλέτες. Όχι, μωρέ, Μαρτάκη. Η Θωμαή για να τελειώνεις. Η Θωμαή και... Έλα, ο Γιάννης, δεν σε ευχαριστεί. Δώσε απάντηση. Απάντηση είναι κρίμα. Είναι τόσο ταλαντούχος. Δεν ξέρω. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους δύο. Με ποιον θα παίρνεις καλύτερα, παιδί μου. Δεν έχει καμιά σχέση την ώρα. Παρέα. Με ποιον θα γίνει. Παρέα. Με τι σχέση έχεις με τη σύνταξη. Είναι διαφορετική. Με την Νατάσα την ξέρω πολλά περισσότερα χρόνια. Ίσως γι' αυτό. Άρα την Νατάσα θα διάλεγε. Μπορεί την Νατάσα, ναι. Τώρα θα με σκοτώσει ο Ρόκος. Θα με κόψει. Όχι, εγώ είμαι μια παρέα, θα καθόμουν τον Ρόκο. Οπότε πρέπει να το συναντάσα, δεν έγινε τίποτα. Είναι ανάλογα στο αεροδρόμιο, ποιο θα καθόμουν. Ναι. Για να ξέρω, μπορεί και με τον Ρόκο. Δεν μου λες, επειδή είσαι πολύ ευγενικό παιδί. Πάρα πολύ, ξέρω αρκετά χρόνια και είσαι πραγματικά πάρα πολύ ευγενικό παιδί. Δηλαδή, καμιά φορά ω τραγουδιστή σου καλλιτέχνη δεν πρέπει να είσαι και κολόπεδο. Το έχει σκεφτεί καμιά φορά. Λίγο ένα παιδάκι μου, δεν πρέπει να βρει τον κόσμο. Με την καλή έννοια. Νομίζω ότι πάντα η ευγένεια και η... όταν είσαι καλοπροαίρετος και με καλή ενέργεια και αυτό νομίζω κερδίζεις πάντα. Πώς σου φαίνεται. Νομίζω πιο πολλά θα κερδίσω αν είμαι ευγενικός παρά το να μπω και με ύφος και τσαμπουκά και. Πώς σου φαίνεται, ας πούμε τώρα η Ριάννα, π.χ. γιατί είχαμε μια συζήτηση πριν, η Τζένι, ας πούμε, τα παίρνει στο κρανίο. Μας αρέσει το θέμα. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι πρότυπο για πολύ κόσμο, είναι λίγο άσχημο να βγαίνει στις φωτογραφίες με τρίφυλλα και. Είναι λίγο περίεργο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το ότι δείχνει και το μισό της αγώστας. Και όταν βγαίνει και η γυμνή με τα σώρουκα. Α, είδες, μπράβο, παιδί μου. Τώρα σου λέω εγώ. Εσύ που για τα τρίφυλλα. Μα για το τρίφυλλο συμφωνούμε, αλλά για το άλλο. Για το άλλο, ρε παιδιά, εντάξει. Γιατί να κρύβεται. Γιατί όπως με στο σχολείο δεν υπάρχει σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Μας την κάνει η Ριάννα. Υπάρχουν όμως και άλλα παλικάρια στην Αμερική τα οποία δημιουργούν επεισόδια, πλακώνονται, κάνουν, πλακώνουν κάποια παπαράτσι, αλλάζουν γκόμενες, έχουν ξφαλιάρες. Αυτό πώς το βλέπεις. Δεν κάνω τέτοια. Ξέρω ότι δεν κάνεις. Πιστεύεις ότι το κάνουν εξ επί τούτου ή έχουν σαλέψει επί δημοσιότητα. Φαντάζομαι δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Νομίζω ότι και φαντάζομαι ότι κάποιος το τη πάει εκείνη τη στιγμή και μπορεί να το κάνει και λίγο φτιαχτό. Εσύ έξω νομίζω είναι πιο original τα πράγματα. Πες μας λίγο γρήγορα για την πρώτη σου απόπειρα ηθοποιίας σε αυτή τη σειρά. Είναι η δεύτερη. Η δεύτερη έχω κάνει. Α, για την Ρένια λες. Ναι. Αυτό ήταν η πρώτη φορά. Σε σειρά. Δεν μπορώ να μιλήσω κιόλα. Γιατί σκέφτομαι πολλά. Τρομερή εμπειρία. Ναι, με έχει αποσυντονίσει που είσαι εδώ με τις πλακίες. Φίλε μου, καλέ μου. Μεγαλύτερα παιδιά και πολύ δουλευταρά. Ναι, αλλά ήρθε η ώρα όμως να μας τα πεις. Θα τα πω. Να τα χώσεις, πάρ' το, αυτό είναι το ψευτικό, πάρ' το. Είναι αληθινό, κοίτα. On. Άνοιξε. Άρα λίγο να με ακούσεις. Εδώ. Η πορεία προδιαγεγραμμένη.
τίποτα από τον έρωτα δεν μένει. Δεν σε ξέρω όμως και πολύ. Κι άλλο κάτω τα έχεις κάνει εσύ. Ευχαριστούμε Κώστα μου. Εγώ ευχαριστώ. Και παλιά, ευχαριστώ. Πάμε και έχει ακόμη. Πάει. Πάρτο.